79 από το ΙΕ κεφάλαιο και το 34 εδάφιο. Σελίδα 279 Σαμουήλ Α από το βιβλίο Σαμουήλ Α κεφάλαιο ΙΕ 15 κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Τότε ανεχώρησεν ο Σαμουήλ εις Ραμά, ο δε Σαούλ ανέβη στον οίκον αυτού εις Γαβαά Σαούλ. Ο δε Σαμουήλ δεν είδε πλέον το Σαούλ έως της ημέρας του θανάτου αυτού, επένθησεν όμως ο Σαμουήλ δια τον Σαούλ. Και ο Κύριος μετεμελήθη ότι έκαμε τον Σαούλ βασιλέα επί τον Ισραήλ και είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Έως πότε συπενθείς δια τον Σαούλ, επειδή εγώ απεδοκίμασα αυτόν από το να βασιλεύει επί τον Ισραήλ? Γέμισε το κέρα σου έλεον και είπαγε, εγώ σε αποστέλω προς τον Ιεσέ τον Βιθλεεμίτην, διότι προέβλεψα εις εμ' αυτόν βασιλέα μεταξύ των ιών αυτού». Και είπε ο Σαμουήλ, «Πώς να υπάγω, διότι θέλει ακούς τούτο ο Σαούλ και θέλει με θανατώσει». Και είπε ο Κύριος, «Λάβε με τα σου δάμαλιν και είπε, ήλθον να θυσιάσω προς τον Κύριον και κάλεσον τον Ιεσέ εις την θυσίαν και εγώ θέλω φανερώσει προς ε, τι θέλεις κάμει και θέλεις χρήσει σε με όντινα, σι είπω». Και έκαμεν ο Σαμουήλ εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος και έλαβεν εις ήλθεν εις Βιθλεέμ. Τρόμαξαν δε οι πρεσβύτεροι της πόλεως στην συνάντηση αυτού και είπαν, «Εν ειρήνη έρχεσαι?» Ο δε είπε, «Εν ειρήνη έρχομαι δια να θυσιάσω προς τον Κύριον. Αγιάστητε και έλθετε με τεμού εις την θυσίαν». Και υγείασε τον Ιεσέ και τους ιούς αυτού και κάλεσεν αυτούς εις την θυσίαν. Και ενώ εισήρχοντο, ειδών τον Ηλιάβ, είπε, «Βεβαίως έμπροσθεν του Κυρίου είναι ο και χρησμένος αυτού». Και είπε εν Κύριος προς το Σαμουήλ, «Μη επιβλέψεις την όψην αυτού ή στο ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή επεδοκίμασα αυτόν. Διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενον, ο δε Κύριος βλέπει την καρδίαν». Τότε κάλεσεν ο Ιεσέ τον Αβιναδάβ και διεβίβασεν αυτό ενώπιον του Σαμουήλ. Και είπε, «Δε τούτον δεν έκλεξεν ο Κύριος». Τότε διεβίβασεν Ιεσέ το Σαμά. Ο δε είπε, «Δε τούτον δεν έκλεξεν ο Κύριος». Και διεβίβασεν ο Ιεσέ 7 εκ των ιών αυτού ενώπιον του Σαμουήλ και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, «Ο Κύριος δεν έκλεξε τούτους». Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, «Ετελείωσαν τα παιδιά». Και είπε, «Μένει έτι ο νεότερος και ειδού ποιμένει τα πρόβατα». Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, «Πέμψον και φέρε αυτόν, διότι δεν θέλομεν καθίσει στην τράπεζαν έως ο έλθει εντάφθα». Και έστειλε και έφερεν αυτόν, είτε δε ξανθός και ευόφθαλμος και ωραίος την όψην, και είπεν ο Κύριος, «Σηκώθη χρήσον αυτόν, διότι ούτως είναι». Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισεν αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού και επήλθε πνεύμα Κυρίου επί τον Δαβίδ από τη ημέρα εκείνης και εφ' εξής, «Σηκωθείς δε ο Σαμουήλ, απήλθε εις Ραβά, αμήν». Σαμουήλ, ο τελευταίος των κριτών του Ισραήλ και ο πρώτος των προφητών του λαού Ισραήλ, των κεχρισμένων. Μία έντονη προσωπικότητα μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ, εντονότατη προσωπικότητα μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ, καθώς αυτός ήταν η αιτία. Αυτός ήταν ο άνθρωπος τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός για να δημιουργήσει τη βασιλεία του επί της γης, στην οποία βασιλεία εν τέλει θα βασιλεύσει ο Ιησούς Χριστός τους αιώνας των αιώνων. Ένας άνθρωπος πιστός, με το κύριο χαρακτηριστικό της, του χαρακτήρα του, είναι επιμελέστατος στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Έφτασε στο σημείο το Σαούλ, τον οποίον εξέλεξε ο Θεός και τον έχρισε βασιλιά με τον Σαμουήλ, να του ανακοινώσει ότι ο Θεός τον απεδοκίμασε και τον απέβαλε από του να βασιλεύει. Ο Σαούλ ήταν, κατά την ομολογία του, ελάχιστος μεταξύ των αδελφών του, καθώς ανήκε στη μικροτέρα φυλή του λαού Ισραήλ, την φυλή Βενιαμίν,
και στη μικροτέρα οικογένεια της φυλής Βενιαμίν. Ο Θεός όμως είδε κάτι καλό, τον εξέλεξε και τον ύψωσε και τον έκανε βασιλιά. Του δώσε απόλυτη δύναμη και εξουσία να κυβερνάει στο λαό Ισραήλ. Όμως η κυβέρνησή του δεν ήταν σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και έτσι ο Θεός τον απέβαλε. Δεν τον σταμάτησε, αλλά δεν του δώσε καλή συνέχεια. Πράγμα το οποίο είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Όμως ο χαρακτήρας του Σαούλ μετεβλήθη. Και ενώ του εδόθη εξουσία μεγάλη, την εξουσία τη χρησιμοποίησε ύστερα από τις παραβάσεις και τις ανομίες του για να τρομοκρατεί τους ανθρώπους. Ώστε όταν ο Θεός επισκέφθη τον Σαμουήλ και του είπε «Μην πενθείς ακόμη για τον Σαούλ, γιατί εγώ τελικά έψαξα και βρήκα έναν άνδρα κατά την καρδία μου», είναι ένας από τους ιούς του Ιεσέ, τους οποίους σε αποστέλω να χρήσεις βασιλιά. Ο Σαμουήλ είπε κάτι φοβερό. Λέει, μα αν πάω στη Βηθλεέμ να τον χρήσω, θα με θανατώσει ο Σαούλ. Ο άνθρωπος ο αδύναμος, τον οποίον ύψωσε ο Θεός και του δώσε δύναμη και εξουσία, την εξουσία του τη χρησιμοποίησε για να τρομοκρατεί τους ανθρώπους. Ακόμη και το Σαμουήλ. Και μάλιστα οι απειλές του που προέρχονται από τον μεταβεβλημένο πλέον χαρακτήρα του, δεν ήταν λόγια και ο Σαμουήλ το ήξερε. Θα μας θανατώσει, θα με θανατώσει αν πάω εκεί. Φοβερό, αδερφοί, πώς μεταβάλλεται η καρδιά του ανθρώπου ύστερα από την παράβαση, την ανομία και την αμαρτία. Σκληραίνει και γίνεται αδελφοκτόνος εάν δεν έλθει σε αυτόν και μετανοήσει για να επιστρέψει. Χαίρεται στο κακό, αγάλεται οι άλλοι να τον φοβόνται. Φοβερό. Είναι η μεταμόρφωση, όχι προς ευλογία που κάνει ο Θεός, αλλά είναι η μεταμόρφωση του ανθρώπου προς κατάρα που κάνει η αμαρτία. Ο Σαούλ ήταν ευλογημένος άνθρωπος. Όταν τον εξέλεξε ο Θεός με τον Σαμουήλ και του αποκάλυψε, λέει, εμένα, λέει, βρήκες. Εγώ είμαι ο μικρότερος όλων. Και πήγε και κρύφτηκε πίσω από τις αποσκευές. Και ο Θεός τον επισκέφθηκε, τον ευλόγησε, του δώσε το Πνεύμα του, το Άγιο. Έγινε άλλος άνθρωπος και ήταν πραγματικά πολύ κοντά στο Σαμουήλ και ο Σαμουήλ πολύ κοντά σε αυτόν. Όταν όμως η απροσεξία του, η αδιαφορία του, η αμέλειά του τον οδήγησε να πράττει πράγματα έξω από την εντολή του Κυρίου, τότε πραγματοποιήθηκε η μεγάλη μεταμόρφωση, η μεγάλη αλλαγή. Από πρόβατο δεν έγινε κατσίκι, λύκος έγινε. Θυμηθείτε όχι μόνο το φόβο που προκαλεί στο Σαμουήλ, αλλά και τα δεινά που προκάλεσε στη συνέχεια στον Δαβίδ. Μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν ένας λύκος. Γιατί? Γιατί η συνείδησή του καυτηριάστηκε από την παράβαση και την ανομία και το σημαντικότερο δεν μετανόησε ποτέ. Μετεμελήθη λέγοντας έκανα λάθος, δεν θα το ξανακάνω. Αλλά ποια είναι η διαφορά της μεταμέλειας από την μετάνοια? Η μετάνοια είναι καταλαβαίνω το λάθος μου και επιστρέφω στο Θεό για να με συγχωρήσει, γιατί αναγνωρίζω ότι σε αυτόν ήμαρτον, σε αυτόν αμάρτησα και το πονηρόν ενώπιόν του έπραξα. Ενώ η μεταμέλεια, πω πω τι έκανα, χτυπάει το στήθος, χτυπάει το κεφάλι, έκανα πολύ μεγάλο λάθος, το πληρώνω, δεν θα το ξανακάνω. Αλλά δεν επιστρέφει στο Θεό. Και όταν ο άνθρωπος
δεν επιστρέφει στο Θεό, τότε η αμαρτία μένει και ο άνθρωπος γίνεται σκληρότερος και από το σίδερο. Ο Θεός θα μας φυλάει. Βέβαια και αυτό ο Θεός το επιτρέπει έως καιρού, για να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε τα χάλια μας, πώς, βλέποντας τη σκληρότητα της καρδιάς μας. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος. Όταν η καρδιά σκληραίνει, αγριεύει, θυμώνει, είναι έτοιμη να επιτεθεί, δεν μπορεί να συγχωρήσει, δεν μπορεί να ανεχθεί, τότε ο άνθρωπος αυτός μεταμορφώνεται και είναι πλησίον καταστροφής, πλησίον απώλειας. Όμως το έργο του Θεού δεν σταματάει. Μπορεί ο Σαούλ να μεταμορφώθηκε προς κατάρα, ο Θεός όμως έχει άλλο καλύτερο από το Σαούλ. Γιατί το έργο του Θεού δεν εξαρτάται από ανθρώπους, οι άνθρωποι εξαρτώμεθα από το Θεό. Δεν εξαρτάται από κανέναν άνθρωπο. Αντιθέτως, χαίρεται ο Θεός όταν μεταμορφώνεται δια της ανακαινήσεως του νοός του από το Πνεύμα το Άγιον ο άνθρωπος και περπατάει από το καλό στο καλύτερο ενώπιον του Θεού. Λυπάται όμως ο Θεός όταν η αμαρτία οδηγεί τον άνθρωπο σε σκλήρυνση και τελικά σε απώλεια. Λυπάται ο Θεός, αλλά το έργο του Θεού συνεχίζεται δίπλα. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να διερευνούμε, πριν προχωρήσουμε το Λόγο του Θεού, να διερευνούμε τον εαυτό μας, πώς συμπεριφερόμεθα σε αυτούς που ο Θεός μας έχει δώσει επ' αυτόν εξουσία. Πώς συμπεριφέρεται ο πατέρας στην οικογένεια, με σκληρότητα ή με τρυφερότητα. Πώς συμπεριφέρεται η μητέρα στα παιδιά και στο σύζυγο, με σκληρότητα ή με τρυφερότητα. Πώς συμπεριφέρεται ο αδελφός στον αδελφό, ο πρεσβύτερος στην εκκλησία, ο ποιμένας στους αδελφούς. Εάν διακρίνει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του σκληρότητα, είναι ανάγκη να ψάξει, να βρει την αιτία που είναι σίγουρα ανομία, παράβαση, αμαρτία, να μετανοήσει, να επανορθώσει, για να μην καταντήσει από πρόβατο να γίνει λύκος. Ο Θεός να μας φυλάει. Να φυλάμε την καρδιά μας. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Με τα πάσης φυλάξεως Υιέ μου, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου. Όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Είναι η καρδιά μας απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, αλλά δόξα στο Θεό. Είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουμε ενώπιον του Θεού για να διακρίνουμε τις παραβάσεις μας, τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας και το δόλο ακόμη, αν υπάρχει στο πνεύμα μας. Όμως να επιστρέψουμε. Ο Θεός καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τον κίνδυνο του Σαμουήλ εκ του Σαούλ. Φοβερό όμως δεν είναι. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω εύκολα. Ο Θεός αναγνωρίζει ότι ο Σαμουήλ κινδυνεύει πάρα πολύ από τον Σαούλ. Γι' αυτό του λέει πώς να ενεργήσει για να μην φωνευτεί από τον Σαούλ. Πήγαινε, λέει, στη Βηθλεέμ, την πόλη, και εκεί πες ότι ήρθα να κάνω θυσία. Και εκεί υπάρχει ο Βηθλεεμίτης ο Ιεσέ. Φώναξε τον και ενημέρωσε τον ότι ο Θεός προέβλεψε βασιλέα για τον Ισραήλ, ένα εκ των ιών του. Πρόσεξε όμως, εγώ θα φανερώσω σε σένα τι θα κάνεις. Πρόσεξε όμως καλά, εγώ θα σου φανερώσω όταν θα πας εκεί, λέγοντας ότι θα πας για να προσφέρεις θυσία, εγώ θα σου φανερώσω τι πρέπει να κάνεις και εγώ θα σου δείξω ποιον θα χρήσεις βασιλιά. Δεν μπορούσε να του πει ότι είναι ο μικρότερος ή κάτι. Όμως ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί,
όταν δίνει εντολές, τις δίνει βήμα-βήμα για να φαίνεται η πίστη. Άλλωστε ο Θεός δεν ζητάει από μας τη δύναμή μας, την πίστη μας ζητάει. Για να διακριθεί η πίστη του Σαμουήλ και το αποτέλεσμα να μην είναι εκ της οδηγίας ακόμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά είναι να είναι εκ της πίστεως του πιστού ανθρώπου. Είναι αυτό που κρέμισε το Σαούλ, γιατί δεν έδωσε μεγάλη εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού, και είναι αυτόν που ύψωσε το Σαμουήλ. Και είναι αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά στον κάθε άνθρωπο. Η πίστη, η προσοχή που δίνει ο άνθρωπος στα κελεύσματα του Θεού. Πράγματι πήγε, όταν τον είδαν όλοι ξέρανε το κακό χαρακτήρα πλέον του Σαούλ και φοβήθηκαν. Τι ήρθες να κάνεις εδώ, ήρθες ειρηνικά? Φοβήθηκαν για τη ζωή τους όλοι στη Βηθλεέμ. Και ο Σαμουήλ τους ησύχασε, μη φοβάστε, ειρηνικά ήρθα να προσφέρω θυσία, γι' αυτό αγιαστείτε, καθαριστείτε και εσείς και όλοι για να προσφέρουμε μαζί θυσία στο Θεό. Και κάλεσε τον Ιεσέ και του λέει φώναξε τα παιδιά σου, γιατί έναν από αυτούς ο Θεός έχει προβλέψει να είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο μελλοντικός. Πράγματι, ο Ιεσέ φώναξε τα παιδιά του, όμως το θαυμαστό είναι, αδελφοί, ότι είχε 8 παιδιά, αλλά τον Δαβίδ δεν τον φώναξε, γιατί στα μάτια του ήταν εντελώς ασήμαντος. Πώς βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι? Στα μάτια του πατέρα του, του γήινου, ο Δαβίδ ήταν ένας εντελώς ασήμαντος γιος ως προς το να βασιλεύσει στον Ισραήλ, ως προς το έργο του Θεού. Δεν τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Και δεν τον εκτιμούσε το πιθανότερο, όχι γιατί ήταν κακό παιδί, αλλά ήταν μικρό παιδί. Να τους εκτιμάμε όλους, αδελφοί, γιατί δεν ξέρουμε την επιλογή του Θεού. Και μάλιστα ο Θεός εκλέγει συνήθως τους μικρότερους, τους μικρούς, ανάμεσα στο λαό του. Αυτόν ο οποίος ήταν λοιπόν ασήμαντος, ώστε δεν μπήκε στον κόπο ο Ιεσέ να τον φωνάξει, ήταν αυτός που ήταν σημαντικός στα μάτια του Θεού. Ασήμαντος στον άνθρωπο, στο γήινο πατέρα του, ένδοξος στον ουράνιο πατέρα του. Πόσο χαίρομαι γι' αυτό. Πόσο χαίρομαι να είμαστε μικροί, αδελφοί. Στους μικρούς ο Θεός επεμβαίνει δυναμικά. Αλλά στους μικρούς στα μάτια των ανθρώπων, αλλά και στα μάτια των ιδίων. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, αν δεν γίνεται ως ένα των τιούτων των μικρών αδελφών σας, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ή όποιος σκανδαλίσει ένα των μικρών, σκανδαλίσει ένα των μικρών, χάθηκε. Τι ωραία που είναι να βλέπεις με σεβασμό το μικρό σου αδελφό, τη μικρή σου αδελφή. Και το πρώτο λάθος, αλλά και το τελευταίο του Σαμουήλ, ο Ιεσέ φέρνει το μεγαλύτερο, ψηλό, λεβέντι, όμορφο, και λέει ο Σαμουήλ αυτός είναι. Αλλά ο Θεός δεν του είπε να διαλέξεις εσύ. Ο Θεός του είπε να περιμένεις να μ' ακούσεις εμένα. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος όλων μας. Δεν του είπε διάλεξε ποιος είναι ο καλύτερος. Και την επιλογή, αδελφοί, ο Θεός δεν την αφήνει σε κανέναν άνθρωπο. Όποιος άνθρωπος επιλέξει θα κάνει λάθος. Και το λάθος θα είναι πόδινο. Όποιος άνθρωπος υπακούσει με υπομονή όμως τη φωνή του Θεού και με πίστη στη φωνή του Θεού, όχι μόνο δεν θα κάνει λάθος, αλλά θα πράξει το ένδοξο και το ευάρεστο θέλημα του Θεού. Μόλις τον βλέπει λέει αυτός είναι. Έρχεται ο Θεός και του λέει σταμάτα,
τον απεδοκίμασα αυτόν. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τρία πράγματα, αδερφοί, χαρακτηριστικά που ο Θεός έχει στη σχέση Του με τους ανθρώπους. Πρώτον, μιλάει με τον άνθρωπο. Δεν είναι μουγκός. Μιλάει. Το κρίσιμο σημείο είναι αν ακούει ο άνθρωπος. Ο Θεός μιλάει και θέλει να μιλάει. Με το λόγο Του εργάζεται. Με το πνεύμα Του το Άγιο οδηγεί. Ο Θεός μιλάει, διδάσκει, οδηγεί, κατευθύνει. Αλλά ο άνθρωπος ακούει. Και ποιος είναι αυτός που ακούει? Και πότε ένας άνθρωπος δεν ακούει τη φωνή του Θεού? Όταν δεν θέλει ή όταν δεν μπορεί. Και δεν θέλει γιατί έχει άλλα πράγματα τα οποία θέλει, και αυτό το θέλημα του Θεού δεν χωράει στην καρδιά του. Έχει άλλα πράγματα που τα θέλει πάρα πολύ, γι' αυτό δεν θέλει να ακούσει. Και πότε δεν ακούει? Όταν δεν μπορεί να ακούσει. Όταν υπάρχουν άλλοι θόρυβοι. Όταν κάτω στο κατώ γίνεται φασαρία, πολλές φορές δεν ακούμε και λέμε τι είπες. Αλλά σκεφτείτε τώρα και σε ένα άλλο χώρο που υπάρχει πολύ θόρυβος και δεν ακούς τίποτα. Όταν υπάρχουν άλλα πράγματα που εμποδίζουν την ακοή σου, τότε δεν ακούς. Και αυτά πρέπει να καθαριστούν. Πρέπει να καθαρίσει ο Θεός τα αυτιά σου και να καθαρίσει και τους οφθαλμούς σου. Να μην είσαι άνθρωπος που οφθαλμούς έχεις αλλά δεν βλέπεις, δεν παρατηρείς. Να μην είσαι άνθρωπος που αυτιά έχεις για να ακούς αλλά δεν καταλαβαίνεις. Και τι είναι αυτό που κλείνει τελικά τα μάτια και τα αυτιά του ανθρώπου για να μην βλέπει και να μην ακούει? Η αμαρτία, η παράβαση, η ανομία, ο δόλος. Γι' αυτό τι λέει ο Δαβίδ? Κύριε, όταν μετανόησα, εξομολογήθηκα σε σένα τις αμαρτίες μου και τις παραβάσεις μου, εσύ με συγχώρεσες και τώρα ακούω τη φωνή σου. Και ο Κύριος τι του λέει? Τώρα που μετανόησες, που εξομολογήθηκες, που με πλησίασες, τώρα εγώ πρώτον θα σε συνετίσω, δεύτερον θα σε διδάσκω, θα σου μιλάω, θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, θα σε συμβουλεύω, τρίτον. Και γι' αυτό η οφθαλμή μου θα είναι πάνω σου για να σε προστατεύω. Και έτσι ο Σαμουήλ, που βιάστηκε να εκφράσει την άποψή του, ελέγχθηκε από το Θεό, ησύχασε και πήρε τη θέση που έπρεπε να πάρει, τη θέση που το είπε ο Θεός. Φέρνει το δεύτερον, περιμένει να ακούσει τίποτα ο Θεός, από το Θεό δεν ακούει, του λέει δεν είναι αυτός. Φέρνει τον τρίτον, περιμένει να ακούσει, δεν ακούει, δεν είναι αυτός. Τον τέταρτο, τον πέμπτο, τους απέρριψε όλους. Γιατί? Γιατί δεν του μίλησε ο Θεός. Γιατί ξέρει ότι ο Θεός θα του μιλήσει. Και περνάνε και οι εφτά. Και μάλιστα κατά σειρά προτεραιότητος και σημαντικότητος του Ελισέ. Συγγνώμη, του Ιεσέ. Αλλά κανένας δεν ήταν. Αλλά ο Σαμουήλ πιστεύει, ξέρει ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Όταν του μιλάει ο Θεός, αυτά που του λέει είναι η απόλυτη αλήθεια. Δεν είναι κανείς από αυτούς, δεν έχεις κανένα αναλογιό. Ποτέ δεν το σκεφτόμουν. Υποτίθεται ότι μου φέρουν όλους τα παιδιά του Ιεσέ. Αλλά δεν μπορεί, ο Θεός έχει δίκιο, δεν έχω δίκιο εγώ ούτε ο Ιεσέ. Έχεις αλογιό? Λέει έχω ένα πιτσιρικά εκεί που φυλάει τα πρόβατα. Λέει φέρτονε. Γιατί αν δεν έρθει αυτός, δεν θα στρώσουμε τράπεζα να καθίσουμε στη θυσία προς το Θεό. Στέλνει, το φέρνει και δεν ήρθε και σε 5 λεπτά. Τον περιμένανε. Και μόλις έρχεται, ακούει, του λέει ο Θεός αυτός είναι. Τι ωραία. 7 φορές δεν του μίλησε. Την πρώτη που διάλεξε του λέει λάθος κάνεις, φύγε από εκεί. Εγώ τον απεδοκίμασα αυτόν τον οποίον διάλεξες εσύ. Με υπομονή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, τίποτα. Όταν έρχεται ο νεαρός, λέει αυτός είναι Χριστόν βασιλιά.
πόσο μ' αρέσει αυτό. Πόσο, αδελφοί, να το πω και συγχωρέστε με, ντενεκέδες ξεγάνωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί? Γιατί βλέπουμε το φαινόμενο, ενώ ο Θεός βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Αχ, να μας έδινε τέτοια μάτια, να βλέπουμε την καρδιά του ανθρώπου, να βλέπουμε τα μυστικά του Θεού, ώστε να εκλέγουμε πραγματικά. Αλλά επειδή είναι αδύνατον, ο Θεός μας έδωσε κάτι καλύτερο, το Λόγο Του και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, για να μην κάνουμε λάθος επιλογής. Ο Θεός λοιπόν μιλάει, αλλά και εκλέγει, αλλά και απορρίπτει, αποδοκιμάζει. Και όταν ήρθε ο Δαβίδ, ο Σαμουήλ πήρε το κέρας του ελαίου, τον έχρισε βασιλιά, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω του για όλη του τη ζωή, και από εκεί και πέρα νέα πράγματα. Νέα πράγματα στη ζωή του Δαβίδ. Νέα πράγματα στην οικογένεια του Ιεσέ. Νέα πράγματα στο λαό Ισραήλ. Νέα πράγματα. Γιατί? Γιατί έγινε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, επειδή είμαστε φτιαγμένοι κατά την εικόνα και την ομοίωση αυτού, μη βιαζόμαστε να εκλέγουμε, μη βιαζόμαστε να απορρίπτουμε, να αποδοκιμάζουμε, και μη βιαζόμαστε να μιλάμε. Γιατί? Για να δώσουμε το δικαίωμα στο Θεό, στη ζωή μας, να μας μιλάει, να εκλέγει για μας και να απορρίπτει για λογαριασμό μας. Μη βιάζεσαι, αδερφέ μου, μη βιάζεσαι, μην αγωνιάς. Πιστεύεις ότι ο Θεός μιλάει? Άμα το πιστεύεις, θα σου μιλήσει. Πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να εκλέξει για σένα το καλύτερο, περισσότερα από ό,τι μπορείς να φανταστείς? Άστου το δικαίωμα, περίμενε να κάνει αυτό την εκλογή για σένα. Πιστεύεις ότι ο Θεός αποδοκιμάζει? Αποδοκιμάζει. Ο Θεός να μας φυλάει. Μη βιάζεσαι όμως. Άσε να αποδοκιμάσει ο Θεός ό,τι δεν αρέσει σε Αυτόν από τη ζωή σου και να το διώξει. Να σε φυλάξει σε καλή επιλογή. Δεν μπορούμε, αδερφοί, δεν μπορούμε εμείς να επιλέξουμε σωστά. Όποιος νομίζει ότι έχει δίκιο, όποιος νομίζει ότι είναι τι ενώ δεν είναι, τον εαυτό του πλανάει, τον εαυτό του κοροϊδεύει. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, ο Θεός τι λέει? Έχομεν χρίαν υπομονής, για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε την επαγγελία του Πατρός. Μη βιάζεσαι να κρίνεις, να επιλέγεις και να αποδοκιμάζεις. Μη βιάζεσαι να μιλάς. Περίμενε το Θεό. Μιλάει, σ' αγαπάει, θα ενεργήσει στη ζωή σου. Αμήν.